δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα, την κυρία Ειρήνη Λοϊζίδου. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Δεν ξέρω αν θέλετε κανένα σχόλιο για αυτό που μόλις μας ενημέρωσε ο Ιάκωβος. Φαντάζομαι ήταν αναμενόμενο για σας. Θα κληθείτε και στη Βουλή να πείτε την άποψή σας για τα προσωπικά δεδομένα και αυτό το ένταλμα. Από τη στιγμή που το χειρίζεται το δικαστήριο, νομίζω οποιαδήποτε δήλωση τώρα θα ήταν περίπτυση. Ναι. Μα αντιλαμβανόμαστε ότι έχει φύγει πλέον από το δικαστήριο. Ναι, έχει κριθεί σε αυτό το επίπεδο. Να μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ απευθείας στη Βουλή. Λοιπόν, τώρα, σας καλέσαμε για την δημοσιοποίηση της λίστας Γιορκάζη, αλλά φαντάζομαι έχετε ακούσει και εσείς την εξαγγελία των μέτρων κατά της διαφθοράς, τη δημιουργία επιτροπών, ιστοσελίδων που θα ανεβαίνουν πράγματα κλπ. Και είναι η απορία μου, σας έχει ρωτήσει κανένας σας από πλευράς προσωπικών δεδομένων ή σας ζήτησε βοήθεια ή αρρωγή για αυτά τα νομοσχέδια που εξαγγέλθηκαν? Για τα νομοσχέδια, να μούμε, ένα εξ αυτών είμαστε και η εποπτική αρχή, το περί πρόσβασης στις πληροφορίες. Αυτό το αναλύσαμε. Ισχύει, ναι, ναι. Είναι σε λειτουργία αυτός ο θεσμός? Είναι σε λειτουργία. Για τα άλλα νομοσχέδια συμμετέχουμε καθηκόντως με γραπτά σημειώματα και παρεμβάσεις ενώπιον των αντίστοιχων επιτροπών. Είναι η αρχή της διαφθοράς, είναι στην Επιτροπή Νομικών. Έχει τελειώσει η κατάρθρωση συζήτηση. Έχουν υιοθετηθεί αρκετά από αυτά που είχαμε πει όσον αφορά την τήρηση των προσωπικών δεδομένων και των αρχών τους. Και τώρα έχει εξαγγελθεί και καινούρια συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών για το άλλο νομοσχέδιο. Το λόμπι, το οποίο είναι την άλλη εβδομάδα. Αναφέρομαι, κυρία Λοϊζίδου, σε αυτά που δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα εμείς οι πολίτες και οι δημοσιογράφοι για την υπηρεσία κεραιότητας, για την ιστοσελίδα την ειδική που θα ανεβαίνουμε πάνω αποφάσεις. Όχι, για αυτά δεν, όχι. Δεν έχω καθόλου ενημέρωση. Όταν οδηγηθούν στην Βουλή και αν οδηγηθούν, θα πάρουμε και εμείς μέρος στη συζήτηση. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:08. Η λίστα έχει ανέβει. Έχετε πάρει καμιά επιστολή, καταγγελία για προσωπικά δεδομένα? Είχα ενημερώσει ότι είχα πάρει πριν από την απόφαση για δημοσιοποίηση από διάφορα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα ότι προτίθεντος στην περίπτωση που θα δημοσιοποιεί το αυτή η λίστα να καταχωρήσουν παράπονο. Δεν έχω κάτι καινούριο όμως από χθες. Έτσι όπως δημοσιοποιήθηκε η λίστα μέσα από τα πρακτικά της Βουλής και ανέβηκε στο διαδίκτυο ή είναι εκεί και περιμένει να ενωθεί, υπάρχει κάποιο πρόβλημα προσωπικών δεδομένων? Ο τρόπος της δημοσιοποίησης είναι καθαρά θέμα του Γενικού Εισαγγελέα. Γενικά το θέμα της δημοσιοποίησης ήταν θέμα το οποίο χειριστήκαμε εμείς και μέσα από συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Είχαμε πει στη Βουλή πώς θα ήταν νόμιμη η δημοσιοποίηση αυτή. Όποιος παρακολούθησε χθες τις ομιλίες των βουλευτών μπορεί πολύ εύκολα να συνάγει και να δει την παραδοχή ότι υπάρχουν σοβαρά θέματα νομιμότητας και δει θέματα προσωπικών δεδομένων. Από εκεί και πέρα θα κριθεί κάθε περίπτωση ξεχωριστά πλέον. Ναι, αλλά αυτό που λέμε ότι υπερέχει το δημόσιο συμφέρον και ούτως ή άλλως θα αναμένει κανείς, επειδή έχουμε τις νομοθεσίες για το πόθεν έσχες, κυρία Λοϊζίδου, και των βουλευτών, υπουργών, ευρωβουλευτών και Πρόεδρου Δημοκρατίας που ελέγχονται από τη Βουλή, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι πολιτικά εκτεθειμένοι από το τριμελές εκείνο συμβούλιο. Ποιο το πρόβλημα να δημοσιοποιηθούν δάνεια που λογικά θα έπρεπε να ήταν και στο πόθεν έσχες τους? Τώρα είναι άλλη κουβέντα αν τα έχουν δηλώσει ή όχι. Ακριβώς αν είναι αυτά τα δάνεια και είναι ακριβή τα στοιχεία, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι. Θα πρέπει να δούμε τι στοιχεία συμπεριλαμβάνει η λίστα. Προφανώς κάποια από αυτά έχουν βγει και με δικές τους δηλώσεις κάποιοι βουλευτές προσωπικά και έχουν πει ότι δεν ήταν ακριβή τα δεδομένα. Επομένως, θα κριθεί σε κάθε περίπτωση. Ναι. Όμως, τι αναμένουμε να κριθεί? Για παράδειγμα, θα αποφασίσετε εσείς για κάποια περίπτωση αν υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων και μετά τι γίνεται? Ποιος έχει την ευθύνη, τι μπορεί να γίνει? Ακριβώς αυτά που διερωτάστε τώρα θα πρέπει να τα δούμε στη συνέχεια. Ποιος είχε την ευθύνη αυτής της λίστας? Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας? Ποιος από τη στιγμή που τέθηκε θέμα νομιμότητας ήταν υποχρεωμένος ενδεχομένως να την καταστρέψει? Αυτά όλα θα κριθούν στην συνέχεια. Αυτό που έγινε μέχρι τώρα ήταν οι σαφείς κατευθύνσεις από το γραφείο μας
Νομίζω δεν μπορεί να αφισβητηθεί αυτό ότι υπήρχαν σαφή όρια στο πού μπορούσε να κινηθεί το Κοινοβούλιο. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, μπορεί οι περιπτώσεις που θα εξεταστούν από το γραφείο ακριβώς να δικαιολογούν θέματα δημοσίου συμφέροντος και να μην υπάρχει παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Όμως εξαρτάται από κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Έχω δει σε κάποιες εφημερίδες, κάποια άρθρα τα οποία ήταν αρκετά εύστοχα, που μιλούσαν για περιπτώσεις που ενδεχομένως δεν είχαν αυτά τα κριτήρια που είχα παραθέσει και εγώ στο παρελθόν. Εξασφαλίσεις, ύψος δανείων, αυτά όλα θα κρίθουν σε κάθε περίπτωση. Ναι. Τώρα, κλείνοντας, σχολιάστε μου και το εξής. Είναι η επιστολή της Χριστάλλας Γιορκάτζη που συνοδεύει τις διάφορες λύσεις από τις τράπεζες. Απευθύνεται στον αξιότιμο πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Δημήτρη Σιλούρη, και γράφει «Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, απόρριτο». Είναι ή όχι παραβίαση προσωπικών δεδομένων ότι πριν να δοθεί στη δημοσιότητα ή πριν να επιστρέψει στη Βουλή από τον διοικητή, κάποιοι γνώριζαν, κάποιος τους ενημέρωσε και ποιος θα ήταν αυτός, για να ξέρει ο κύριος Σιλούρης ότι κάποιοι έχουν πιστωτικές και τον ενημέρωσαν ότι δεν είναι η πιστωτική τους αυτό το ποσό κλπ. Και εν συνεχεία βουλευτές πριν δουν τη λίστα να γνωρίζουν και να βγαίνουν να κάνουν δηλώσεις για το ότι τους περιλαμβάνει μεν, αλλά... Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που τίθεται. Δεν είναι θέμα προσωπικών δεδομένων, είναι θέμα διαβαθμισμένων εγγράφων. Ναι. Υπάρχει συγκεκριμένη αρχή η οποία επιβλέπει αυτή την διακίνηση και είναι και το ίδιο θέμα που ζητήσαμε να μάθουμε που αφορά και στις πολιτογραφήσεις. Διαβαθμισμένα έγγραφα, που μια διαβάθμιση είναι και η εμπιστευτική, δεν μπορούν να διακινούνται με την ίδια ευκολία όσο να μην ήταν χαρακτηρισμένα. Ναι. Επομένως, ένα θέμα θεωρώ που θα πρέπει να δει και η αρχή και ίσως και ο Γενικός Εισαγγελέας. Μάλιστα. Κυρία Λεζίδη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Εγώ να είστε καλά. Τώρα, είδες.